πόσο θα ήθελα απόψε να μπορούσα να μπω μέσα στις καρδιές σας και να δώσω ένα φιλί και να σας πω ότι είμαι εδώ όλη την ώρα της ακολουθίας. Χτυπούσε το τηλέφωνο και είδα και τρόμαξα. Δεκάδες τηλέφωνα από τα νοσοκομεία δεν ξέρουν ότι εμείς έχουμε αγρυπνία, όλοι υπολογίζουν ότι θα λειτουργήσω αύριο το πρωί. Παπά μου ο ένας, παπά μου ο άλλος, παπά μου ο άλλος, κάνει προσευχούλα. Πατέρας μου, η μάνα μου, ο παππούς μου, ο φίλος μου, ο αδερφός μου, το παιδί μου, ο διπλανός μου, ο γνωστός και ο ξένος. Και όσες ώρες τα διάβαζα, έλεγα μέσα μου, άραγε, το ξέρουμε όλοι μωρέ, ότι ο Χριστός είναι εδώ. Γιατί οι άνθρωποι δεν το καταλάβαμε ακόμα, 2000 χρόνια μετά, ότι ο Χριστός ήρθε. Ήρθε και ήρθε για τον καθένα. Δεν ήρθε για 5-6, 50-100, 1000-2000. Δεν ήρθε για κανέναν λαό μόνον και για κανένα έθνος μόνο. Ήρθε για να είναι απόψε μαζί και αύριο και μεθαύριο και για πάντα με όλα αυτά τα παιδιά του που παλεύουν στα νοσοκομεία και με τους γιατρούς και με τις νοσοκόμες, αλλά κυρίως με όσους πονάνε. Και ήρθε για όλες τις μανάδες που αγωνιούν για τα παιδιά τους και όλους τους πατεράδες που παλεύουν για τα παιδιά τους. Ήρθε για όλους αυτούς που περπατάνε τη ζωή μόνοι τους. Μόνοι τους. Ναι, έχει και αυτούς η ζωή. Ήρθε για όλους εκείνους που ξεσπιτώθηκαν από τα σπίτια τους, για διάφορους λόγους και τους κοντινούς και τους μακρινούς και τους δικούς μας, τι σημαίνει δικούς μας, αλλά και τους ξένους. Ήρθε ο Χριστός για όλη τη γη. Ήρθε για αυτούς που πεινάνε, ήρθε για αυτούς που διψάνε, ήρθε για αυτούς που φοβούνται, ήρθε για αυτούς που αγχώνονται. Ήρθε μωρέ ο Χριστός. Και ενώ ήταν Θεός και ενώ είναι και θα είναι για πάντα Θεός, σε μας δεν εμφανίστηκε εντυμένος την θεότητά του να μας τη δείξει, να μας τρομάξει, να μας κάνει να φοβηθούμε και να υποκριθούμε μπροστά του. Πώς ήρθε ο Χριστός? Αχ μωρέ Θεούλη μου, αχ μωρέ Χριστούλη μου, αχ μωρέ Θεούλη μου, εσύ τον γιο σου, πώς τον έστειλες εδώ κάτω στη γη? Τον έστειλε γυμνό, τον έστειλε ξυπόλυτο, τον έστειλε να πεινάει, τον έστειλε να διψάει, τον έστειλε να κρυώνει, τον έστειλε και τον έκανε ζητιάνο, τον έστειλε και τον έκανε μετανάστη,
τον πρόσφυγα, τον έστειλε και τον έκανε άστεχο τον Χριστό, το Γιο του Θεού. Το σκεφτήκαμε ποτέ, μωρέ, ότι τον Γιο του ο Θεός Πατέρας, ο οποίος έχει τα σύμπαντα όλα δικά του, τον ξέντησε από όλα αυτά και του είπε θα πας εκεί χωρίς να έχεις τίποτα ντυμένος, ούτε αγγέλους, ούτε αρχαγγέλους, ούτε αγίους, ούτε τη θεϊκή λάμψη, ούτε την θεϊκή εξουσία, αλλά θα πας ως ο έσχατος των ανθρώπων, ο τελευταίος άνθρωπος. Σκεφτήκαμε, μωρέ, ότι απόψε το βράδυ στον Χριστό δεν του δώσαμε ούτε το μικρότερο σπιτάκι, ούτε ένα, όχι σαλόνι πολυτελείας, ένα υπόγειο σπιτάκι δεν είχαμε να του δώσουμε. Και βρήκε και γεννήθηκε στο στάβλο των ζώων. Γιατί ήρθε ξεντυμένος από τη δόξα του? Γιατί ήρθε χωρίς να έχει τίποτα? Ο Υιός του ανθρώπου, ο ίδιος το βεβαίωσε, δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Δεν έχει που να ακουμπήσει το κεφάλι του ο Χριστός. 33 χρόνια που έζησε εδώ κάτω στη γη. Γιατί, Χριστέ μου, γιατί δεν μας έδειξες τη δόξα τη θεϊκή να υποκριθεί όλη η ανθρωπότητα στους αιώνες των αιώνων και να μην τολμάει να σηκώσει το κεφάλι να σε δει? Γιατί πλημμύρισε απ' την αγάπη του ο Χριστός. Ήθελε και θέλει ο Χριστός και απόψε και αύριο και μεθαύριο, τι θέλει ο Χριστός? Να μοιάζει με τον πιο απλό άνθρωπο και να μας αφήσει να τον ζυγώσουμε απλά σαν φίλο, σαν αδερφό, σαν πατέρα, αλλά, χωρίς να τον φοβηθούμε, χωρίς να αγχωθούμε, χωρίς να προβληματιστούμε. Κι αν, παπά μου, κάνουμε αμαρτίες, τότε, πιο πολύ μας θέλει κοντά ο Χριστός, πιο πολύ, με μεγαλύτερη λαχτάρα. Γιατί είναι στοργικός πατέρας, γιατί είναι υπέροχος φίλος, γιατί τόσο πολύ, λέει, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Είναι αγάπη του το δω, είναι έρωτας του το δω. Ερωτευόμαστε κι εμείς οι άνθρωποι. Τρομάζει. Και σήμερα λέμε σ' αγαπάμε σ' αυτήν και σ' αυτόν και αύριο λέμε σ' αγαπώ και δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα, σε μια άλλη και σε έναν άλλον. Ενώ ο Χριστός λέει, προσέξτε το εδώ, λέει σ' αγαπώ στον καθένα. Ο Χριστός, τούτος εδώ ο Χριστός, μοιράζει το σ' αγαπώ, ή μάλλον λάθος, ολόκληρο το σ' αγαπώ πάει στον καθένα.
στον καθένα, στον καθένα, όλο το σ' αγαπώ του, όλη η καρδιά του, όλη η αγκαλιά του, όλη η έννοια του, όλη η ευλογία του πάει στον καθένα, στον καθένα, στον καθένα, στον καθένα, δεν αφήνει έξω κανένα. Και τον πιο αμαρτωλό, πιο πολύ αυτόν, δεν μωρέ, γιατί δεν διαβάζουμε τα Ευαγγέλια και βγάζουμε καινούργια Ευαγγέλια ο καθένας από το μυαλό του. Αυτόν τον καιρό δε, το τι Ευαγγέλιο έχει σκορπίσει ο καθένας μας και χτυπάει και τα πόδια κάτω, οι άθεοι, οι άπιστοι, τέτοιοι, πάντοι, πού. Ποιον μωρέ βλέπει εχθρό του ο Θεός? Ποιον? Κανέναν! Αφού το λέει, θέλει πάντας ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους τους θέλει. Και έλεγε ο Χεροπαΐσιος, αν θέλεις παιδάκι μου, πήγαν κάποιοι στο όρος και τους ζήτησαν να τους δείξει Αγίους. Και λέει, παιδάκι μου, θέλεις να βρεις Αγίες ψυχές, αλήθεια? Άσου έχω, λέει, έναν τόπο, ποιο μοναστήρι γέροντα να πάω? Και του λέει, σε μοναστήρι τέτοιον Άγιο δεν θα βρεις. Και πού θα βρω γέροντα τέτοιον Άγιο, μεγάλον Άγιο? Να πας, πού το ξέρω γέροντα σε αυτόν τον τόπο? Και τον είπε, να πας παιδάκι μου στο Βαρδάρι μεριά. Εκεί έχει κάτι ψυχές αγιασμένες. Αν ρωτήσετε τον Παπαχρίστο, θα σας πει ότι βρήκε μέχρι στιγμής πολλές αγιασμένες ψυχές. Πολλές. Όχι πάντως αυτούς που μου βάζουν μετάνοιες όταν έρχονται και μ' αρχίζουν, ευλογείτε την ευχή σας, ευλογείτε, ευλογείτε, ευλογείτε. Οχ, λέω τώρα τι έχουμε να τραβήξουμε. Λοιπόν, όλοι έχουμε θέση στην αγκαλιά του Χριστού. Όλοι έχουμε θέση στην καρδιά του Χριστού. Τρέξτε, μωρέ! Τρέξτε να μπούμε μέσα να μην φοβόμαστε! Τρέξτε να μπούμε μέσα να πάρουμε την ευλογία του Θεού. Τρέξτε, μωρέ, τρέξτε, τρέξτε. Μην δηλιάζετε. Οι μέρες οι δύσκολες δεν θέλουν όπλα που πήραν μερικοί στα χέρια τους. Τι όπλα, ρε. Βρίζουν και φωνάζουν και τον έναν τον άλλον. Έτσι, μωρέ, νομίζετε ότι θέλει ο Χριστός? Τούτος εδώ ο Θεός δεν πήρε ποτέ όπλα στα χέρια του. Τούτος εδώ ο Θεός ποτέ δεν έδιωξε κανένα. Είχε κοντά του και αγκάλιαζε μέχρι την τελευταία στιγμή και ποιον? Τον Ιούδα. Και ο Ιούδας δεν το δέχτηκε ούτε την αγκαλιά, ούτε την αγάπη, ούτε την έννοια του Χριστού. Έτσι λοιπόν, τρέξτε, τρέξτε, ο Θεός είναι εδώ. Πάρτε τον στα σπίτια σας απόψε, μικρούλι απόψε, μεγάλων μεθαύριο βαπτισμένων, και μετά να τον έχετε πάντα στα σπίτια. Μη φοβάστε, μη φοβάστε το Θεό και μην ακούτε όλους αυτούς που μας θέλουν στεγνούς, ξερούς και παράξενος θρησκευτικά. Ακούστε τον Χριστό που όταν ήρθε έκανε παρέα ποιους? Τους αμαρτωλούς, τους τελώνες, τις πόρνες. Για αυτούς ήρθε πρώτα. Για αυτούς ήρθε πρώτα ο Χριστός και μετά για όλους εμάς. Για να μην σας κρατάω στο τέλος, για να πάει 12 να κοινωνήσουμε όλοι. Χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ που απόψε είστε εδώ μαζί μου. Μου γεμίζετε την καρδιά χαρές
μου γεμίζεται την καρδιά ευλογία, μου δίνεται κουράγιο να μείνω στο πόστο μου με την αγκαλιά μου και την καρδιά μου ανοιχτή. Και αυτό είναι δικό σας δώρο. Τίποτα δεν έχω κάνει εγώ, ούτε για την αγάπη, ούτε για την αγκαλιά, ούτε για τη χαρά σας. Εσείς μου τα δίνετε και σας τα επιστρέφω πίσω.